εκεί που στον πολύ κόσμο φάνηκε εύκολη, αλλά νομίζω ότι εσείς το κάνατε έτσι. Δεν ήταν εύκολη καθόλου, πιστέψαμε. Η Νεπτούνας είναι μια πάρα πολύ καλή επιθετική ομάδα. Απλά μπήκαμε με τρομερή ενέργεια το πρώτο λεπτό. Έχω πει και παλαιότερα σε αυτό το γήπεδο, η ενέργεια που σου δίνει ο κόσμος σου δίνει παραπάνω κίνητρο και όρεξη να παίξει άμυνα. Αυτό κάναμε σήμερα και το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Δεν είναι η πρώτη καλή επιθετική ομάδα που έρχεται στο παλέ και τα βρίσκει σκούρα απέναντι στην άμυνά σας. Το μυστικό της επιτυχίας ποιο είναι? Είναι η ένταση που δίνει ο κόσμος, το καλό σκάουτινγκ από τον προπονητή, ένα συνδυασμός? Είναι όλα μαζί. Είναι ο κόσμος, είναι η τρομερή δουλειά που κάνουν οι προπονητές στο σκάουτινγκ και στις αδυναμίες του αντιπάλου. Είναι η προπόνηση, είναι η θέληση, γιατί η άμυνα δεν είναι και πάρα πολύ προπόνηση. Υπάρχει θέληση και μυαλό. Αν τα συνδυάσει αυτά τα δύο, πιστεύω δουλεύει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και συν το κίνητρο που υπάρχει στους παίχτες για την νίκη. Οπότε όλα αυτά μας δίνουν την εικόνα που έχουμε στο γήπεδο. Είπες για σκάουτινγκ, είπε ο Αντουμάητης, ο τεχνικός της Νεπτούνας, στη συνέντευξη τύπου ότι έκαναν σκάουτινγκ για τον κόσμο. Δείξαν ένα φιλμάκι με τον κόσμο, αλλά ούτε αυτό ήταν αρκετό για αυτό που ζήσαν σήμερα στο γήπεδο και το χαρακτήρισε ότι πρώτη φορά το ζει φέτος αυτή η ομάδα. Εντάξει, το έχω πει, είναι κάτι το ξεχωριστό. Δηλαδή, βάζω στο μυαλό μου, σκέφτομαι, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, στην Ευρώπη, έδρες σαν η δικιά μας, αυτή η ηχητική, αυτός ο κόσμος, αυτός ο παλμός, πιστεύω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μία-δύο. Πιστεύω είναι στο top 3 η έδρα μας. Οπότε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επιπλέον πλεονέκτημα για μας. Το εκμεταλλευόμαστε πάρα πολύ σωστά και μας βγαίνει σε πολύ καλό. Έχετε αποδείξει ότι δεν είστε ομάδα που παίρνουν τα μυαλά σας αέρα, αλλά μετά από τέτοιες εμφανίσεις στο Last 13 του EuroCup, προχωράει το μυαλό σας σε σκέψεις πρόκρισης και συνεχόμενης και άλλης διάκρισης στο EuroCup? Θα σου πω την αλήθεια, το μόνο που σκεφτόμαστε από τα αποδυτήρια κιόλας είναι το παιχνίδι με τον Κολοσσό. Δεν το λέω για να το πω απλά έτσι για να δείξουμε ότι είμαστε ταπεινοί και δεν σκεφτόμαστε παραπάνω πράγματα, αλλά έχουμε πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Κολοσσός πέρσι μας έκανε μέσα έξω νίκες, μας πλήγωσε πάρα πολύ, είναι πολύ καλή ομάδα και πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτό το match για να πάρουμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Είναι και παιχνίδι που όχι θα κρίνει την τρίτη θέση, αλλά επειδή έχει ακριβώς εκεί περάσει η ΑΕΚ, από εκεί που είναι ο βασικός ανταγωνιστής σας, νομίζω ότι θυμίζει και κάπως το παιχνίδι με την Αμαλιάδα. Και έχετε και την προηγούμενη κακή εμπειρία, αλλά φαντάζομαι ότι έχει γίνει μάθημα. Έτσι ακριβώς, είναι μια έδρα η οποία πάντα δυσκολεύει όλες τις ομάδες ανεξαρτήτως θέσεως. Ο Κολοσσός θα παλεύει όλα τα παιχνίδια. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να κλείσει ο πρώτος γύρος με μία νίκη και θα είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Δηλαδή, τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτή τη νίκη. Ξεκινάει ένας μικρός Γολγοθάς, 4 παιχνίδια μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό η ομάδα, πώς πρέπει να το διαχειριστεί? Πιστεύω είναι έτοιμη να το διαχειριστεί η ομάδα. Γίνεται κατάλληλη προπόνηση. Υπάρχει και όρεξη όλους τους παίχτες να πάμε σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτές τις πόλεις. Είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για πάρα πολλούς. Οπότε μόνο καλό μας κάνει αυτά τα ταξίδια και θα τα δώσουμε όλα ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Φέτος δεν είναι η πρώτη φορά που έτσι υπάρχει ένα σερί εκτός έδρας αγώνων που θα μείνετε και μακριά από τη Θεσσαλονίκη για αρκετές μέρες. Είναι κάτι που συνηθίζεται αυτό, όσες φορές και αν το ζήσεις, είναι κάτι που συνηθίζεται? Να σας πω την αλήθεια, όχι, αλλά υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Οι ιδιοκτήτες μας προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα, οπότε αυτή η απουσία από την Θεσσαλονίκη μας φαίνεται πάρα πολύ λίγο, δεν μας επηρεάζει πάρα πολύ, γιατί υπάρχει καλό κλίμα. Δηλαδή, πας στα ταξίδια, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος δημιουργεί πρόβλημα. Περνάμε όμορφα, περνάμε καλά και φαίνεται και στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ.